Για κάτσε μισό λεπτό. Να ξεκινήσουμε από Κίνα. Η Μαριλένα να ζεσταθεί λίγο. Να πάμε στο φίλο μου τον Άρη, τον Κούμα. Γεια σου ρε φίλε Άρη, τι έγινε? Γεια σου Νίκο. Αρχηγός εκδρομών τρομερών. Κοιτάξτε εδώ, υπέροχες εκδρομές. Και οι δικοί μας που πάνε. Πού είσαστε, σε ποια περιοχή Άρη μου? Έχουμε ξεκινήσει από χτες Νίκο. Είμαστε στο Ελσίνκι. Αλλά σήμερα μας έχει φέρει το πρόγραμμα στη ρομαντική πρωτεύουσα της Φιλανδίας, το Πόρβο. Είναι το σημείο, αυτή η πόλη που υπογράφηκε η δίαιτα του Πόρβο, όπως λεγότανε, δηλαδή η συμφωνία παραχώρησης της Φιλανδίας από τους Σουηδούς στους Ρώσους. Το 1809 λοιπόν, με αυτή τη συμφωνία που γράφηκε εδώ πέρα. Σε χαίρομαι γιατί κάνεις τον κόσμο και μάθημα ιστορίας ρε φίλε. Και είναι η ρομαντική πρωτεύουσα της Φιλανδίας. Είναι σε απόσταση περίπου 50 χιλιόμετρων από την πόλη του Ελσίνκι. Και το κομμάτι αυτό της παλιάς πόλης έχει διατηρηθεί όπως ήταν τα σπίτια τα ξύλινα το 1860. Γιατί τότε μια μεγάλη πυρκαγιά κατέκαψε τα 2/3 της πόλης. Και βλέπουμε και ωραίες εικόνες. Αυτό ακριβώς που λες που έχει προστατευτεί είναι μια πολύ ωραία βόλτα. Πολύ ωραίες εικόνες. Ακριβώς. Με τι κόσμο είσαι, από πού είναι οι άνθρωποι? Εδώ είμαστε. Είναι όλοι παρατεταγμένοι, σε περιμένουν. Τι θερμοκρασίες έχουμε. Γεια σας κυρίες μου, γεια σας κύριοι. Έχετε τους χαιρετισμούς από τον Άλφα και τον κύριο Μάρκο. Καλά, κοίταξε. Μείον τέσσερις σήμερα. Ναι. Έλα, πες μου. Μείον τέσσερις είναι καλοκαίρι για κοντομάνικα. Το ταξίδι αυτό είμαι σίγουρος ότι περιμένουμε αγωνία τα πιτσιρικάκια, διότι νομίζω θα καταλήξετε και στον Άγιο Βασίλη στο χωριό, Βέβαια. Αυτός είναι ο σκοπός της εκδρομής βασικά. Μαζί με όλα τα άλλα, τις δραστηριότητες, οι βόλτες με τα σκυλάκια, τα χάσκι, τα στρομομπίλ, τους ταράδους. Ο αντικειμενικός σκοπός της εκδρομής είναι να επισκεφτούμε τον Άγιο Βασίλη στο σπίτι του, στο Ρωμανιέ. Τώρα σας έχουμε βρει, πηγαίνετε για πούλμαν και με τι κατεύθυνση? Όχι, τώρα ακόμα έχουμε ελεύθερο χρόνο. Ναι, έχουμε ελεύθερο χρόνο να πιούμε τον καφέ μας, το ζεστό μας το ρόφημα. Πάμε να δοκιμάσουμε σοκολάτες που έχει εδώ μια τοπική σοκολατομηχανία. Τέλεια, καταπληκτικά. Και θα επιστρέψουμε μετά στο ΕΣΥ και αύριο έχουμε Τα λέμε εν καιρό, σιγά-σιγά. Ευχαριστούμε, καλημέρα, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Χαιρετισμούς σε όλους, να είστε καλά και χρόνια πολλά. Θα τα ξαναπούμε πριν τα Χριστούγεννα.